ήδη κάτι πανάκι τώρα από τις μέρες που γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και να φέρουν το γεγονός των 100 ετών ως πολιτιστικό γεγονός αυτής της χρονιάς, των 100 ετών από την απελευθέρωση. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ο Δήμος σε συνεργασία πιστεύω και με όσους φέρνουν εκδοτικά αλλά και με τους συλλόγους θα διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις και ο οποίος θεωρώ ότι θα είναι ορόσημο σε όλο το δόκιμο τη διάρκεια του έτους. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την οικονομική κατάσταση και τα σημεία του καιρό, έτσι ώστε να τιμήσουν τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους 100 χρόνια αυτή, για να βρισκόμαστε σήμερα εμείς εδώ. Επίσης θα πρέπει να πω ότι βεβαίως η χρονιά στο 2013 δεν φαίνεται να είναι μια καλή χρονιά, αλλά το κρίσιμο θα είναι η τελευταία από τις κακές χρονιές. Θέλω να πω εδώ με την κυρία Νίκα Σπουδό, σε λίγο θα ξεκινήσει το έργο της αντιχέρωσης των δικτύων. Νομίζω ένα σημαντικό έργο που υπολογισμού των όλων εκατομμυρίων ευρώ, όπου μαζί με τη Γραβούνα και το Καρατινό θα δημιουργήσει μια πολύ καλή υποδομή που έχει να κάνει με τον πολιτισμό για τον τόπο. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση να πω σε όλους προσωπική υγεία και ευτυχία και βεβαίως να ευχηθούμε η χρονιά αυτή που έχει και το νούμερο που λέγεται και το παιδί να είναι η απαρχή νέων εξελίξεων καλών για όλους. Που τίμησε με την παρουσία του την φετινή κοπή της πρωτοχρονιάς της πίστας, να ευχηθούμε με τη σειρά μας κάθε επιτυχία στους στόχους και τα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Πρωθυπουργός προσπαθεί να δώσει επιλογές στην καθημερινή ζωή ενός μικρού ρωτικού χωριού, όπως είναι στο Ρουσοκόρι.